Μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποφύτων Τμήματων Ειδικής Αγωγής για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στη νέα τροπολογία, η οποία βγήκε 5 μέρες πριν, η οποία ψηφίζεται fast track την Τετάρτη σε μία παράγραφο ενός νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε καν του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία για ακόμη μία φορά ο κλάδος μας πάει στα σκουπίδια. Με λίγα λόγια, αυτή η τροπολογία παίρνει πίσω κεκτημένα τα οποία ο κλάδος έχει δώσει μεγάλους αγώνες για να τα κερδίσει. Και αυτό που κάνει είναι, μας λέει, ότι ενώ υπάρχουν απόφοιτοι οι οποίοι έχουν βασικό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, είναι δηλαδή δάσκαλοι ειδικής αγωγής με τετραετές σπουδές προπτυχιακές στην ειδική αγωγή, μας λέει αυτός ο καινούριος νόμος ότι ενώ υπάρχετε εσείς, εγώ, επειδή έχω το μνημόνιο, δεν μπορώ να διορίσω κανένα μέχρι το 2020. Και βάσει αυτού, τι θα κάνω, αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να παίρνουν μόνιμοι τις θέσεις μας, χωρίς κανένα τυπικό προσόν, στην ειδική αγωγή και να παίρνουν μετάθεση, να παίρνουν απόσπαση και να συμπληρώνουν το ωράριό τους σε τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία. Μας λένε λοιπόν ότι εφόσον πάνε πρώτα οι μόνιμοι, αν περισσέψει χώρος και για εμάς, αν περισσέψουν θέσεις, θα πάρουν εμάς. Αλλά ενώ σε όλους τους κλάδους ισχύει ότι με βάση το βασικό σου πτυχίο κατάσταση σε ένα πίνακα και από εκεί και πέρα σε παίρνουν αναπληρωτή, εμάς μας λένε ότι θα υπάρχει μοριοδότηση και ότι θα προηγούνται τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και τα σεμινάρια των 300 ωρών. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι καταρχάς αυτό που γίνεται εκτός του γεγονότος ότι τον κλάδο μας τον τελειώνει για ακόμη μία φορά, είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικό, γιατί δεν βάζει μπροστά φυσικά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γιατί υπάρχουν δάσκαλοι με τετραετείς σπουδές στην ειδική αγωγή. Δεν μπορεί κανένα σεμινάριο και κανένα μεταπτυχιακό να περάσει ένα βασικό τέλος σπουδών. Αυτή τη στιγμή προσανατολίσεις, απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη και κάθοδο στην Αθήνα. Κοιτάξτε, έχουμε ζητήσει από τη ΔΟΕ να μας καλύψει, γιατί η ΔΟΕ είναι δεσμευμένη να μας καλύψει, καθώς στο 80 και στο 84ο συνέδριό της έχει πάρει απόφαση στην οποία στηρίζει το βασικό τίτλο σπουδών. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, είναι αυτό που ισχύει σε όλη την εκπαίδευση. Με βάση το πτυχίο που παίρνει, κατατάσσεσαι. Αν είσαι μαθηματικός και κάνει σεμινάρια και στη φυσική, δεν θα πας στον πίνακα των φυσικών. Η ΔΟΕ είναι υποχρεωμένη να μας καλύψει. Βέβαια, δεν έβγαζε απόφαση μέχρι τώρα, στην οποία, από ό,τι έχω μάθει, έχει βγάλει τρίωρη στάση για αύριο και μεθαύριο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγάλει απεργία για την Τετάρτη, που είναι η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, για να είμαστε όλοι εκεί. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις καθηγητές ειδικής αγωγής, όλοι αυτοί είναι αναπληρωτές ή υπάρχουν και κάποιοι μόνιμοι? Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας, υπάρχουν μόνιμοι δάσκαλοι οι οποίοι ήταν γενικείς και κάνανε παλιότερα μια μετεκπαίδευση που γινόταν στη Μαράσλιο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας μόνιμος ειδικής αγωγής. Εμείς που είμαστε απόφοιτοι των 2 πανεπιστημιακών τμήματων, του ειδικής αγωγής του Βόλου και του εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, είμαστε εδώ και 15 χρόνια αναπληρωτές. Και όπως είπε, ανακοίνωσε και ο κύριος Κασιανός, μέχρι το 2020 σίγουρα, αν υπάρχουμε. Όσον αφορά τα σεμινάρια για την μετεκπαίδευση ανθρώπων που θέλουν ενδεχομένως να μπουν στην ειδική αγωγή, υπάρχει κάποια δέσμευση εδώ ότι δεν θα γίνουν κάποια τέτοια σεμινάρια? Εδώ πέρα οι πρωτοβάθμια, όπως και όλες οι πρωτοβάθμιες της Ελλάδας, κάνουν σεμινάρια για μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να πάνε σε τμήματα ένταξης και να πάρουν μία με απόσπαση. Αυτό να πούμε ότι φέτος έγινε στην Καβάλα, καλύφθηκαν τμήματα ένταξης, τα οποία πήγανε μόνιμοι εκπαιδευτικοί, χωρίς κανένα τυπικό προσόν, χωρίς να γίνει καμία προκήρυξη, καλύψανε θέσεις ειδικής αγωγής, οι οποίες του χρόνου δεν θα υπάρχουν σαν κενά για εμάς. Εμείς δεν υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα γίνουν τα σεμινάρια, όχι.